Ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχισα λιωτάρια στις βάκες στα βουνά. Κάλλιωνε μια ώρα ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο αφιέρωμα της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση, στο ρόλο που διαδραμάτισε η μουσική σε εκείνον τον άνισο και δύσκολο αγώνα. Σπίες να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από το κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας διοργανώνει διημερίδα με αφιέρωμα στην μουσική επανάσταση του ελληνισμού με βάση ένα γεγονός το οποίο έχει περάσει στα ψηλά γράμματα της ιστορίας και αυτό είναι η συνδρομή του σε όλους γνωστού μας Παπαφλέσσα στην έκδοση, η οικονομική συνδρομή, στην έκδοση του πρώτου εντύπου βιβλίου Βυζαντινής Μουσικής Σημειογραφίας. Αυτό έγινε στην περίοδο που ο Παπαφλέσσας βρισκόταν στο Ιάσιο, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει δυνάμεις και για την ελληνική επανάσταση. Η ιστορία γράφεται με γεγονότα, μεγάλα και μικρά. Τα μεγάλα γράφονται με χρυσά γράμματα στις μνήμες του κόσμου και διασώζονται στις αράδες των βιβλίων. Τα μικρά όμως περνούν σχεδόν πάντοτε απαρατήρητα. Στα ψηλά εκείνα γράμματα λοιπόν της ιστορίας, εκείνα που μένουν συνήθως αμνημόνευτα, γιατί φαινομενικά δείχνουν πως δεν έχουν σημασία, εκεί πολλές φορές αναγράφονται περιστατικά ασήμαντα που συμβάλλουν πολλές φορές καθοριστικά ως αφανείς ήρωες στην μελλοντική εξέλιξη των γεγονότων. Διακεκριμένοι καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποίησαν διαλέξεις μεταξύ των πολλών και πλούσιων εκδηλώσεων του διήμερου αφιερώματος, ενώ ξεχωριστές ήταν και οι αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, τα τριάρχους του πόλους και του έκτου, επινοήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια νέα διδασκαλία εκμάθησης της βυζαντινής μουσικής, μάλιστα επιστημονική με κανόνες και θεματική, η οποία χαρακτηρίστηκε ως νέα μέθοδος. Προτεργάτης αυτής της νέας μεθόδου ήταν τρεις διδάσκαλοι, ο μοναχός Χρύσανθος, ο λαμπαδάριος της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος και ο μουσικολογιότατος Χωμούζιος. Οι τρεις αυτοί διδάσκαλοι, η ομόζυγη τριάδα της νέας μεθόδου, όπως διασώζεται, ο καθένας με το έργο του, συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια η οποία συνοδεύτηκε και με τη λειτουργία του κοινού σχολείου της Πατριαρχικής δηλαδή Μουσικής Σχολής και με την έκδοση αντιστοίχων μουσικών βιβλίων και μαθηματαρίων. Με τη νέα αυτή μέθοδο οριοθετείται αφόρου μία περίοδος, η τέταρτη και τελευταία στην εξέλιξη των μουσικών γενομένων στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και σηματοδοτείται με την έκδοση και του πρώτου έντυπου μουσικού βιβλίου του Αναστασιμανταρίου περίπου 5 χρόνια μετά από την Πατριαρχική Διακήρυξη. Και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία μας. Η Εκκλησία μας ήταν η μάνα του έθνους μας και παραμένει η μάνα του έθνους μας και στα χρόνια τα δύσκολα αλλά και στα χρόνια των εορτασμών.